Η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου, σύμβουλος αναπτυξιακής παιδοψυχολογίας, θα μας διαφωτίσει για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς μπορούμε να βάλουμε σωστά όρια στα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και νομίζω ότι το θέμα ενδιαφέρει πάρα πολύ γονείς. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ναι, είναι κάτι που θέλαμε να το πούμε στους γονείς, γιατί όντως είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και καμιά φορά δεν έχουμε αρκετό υλικό για να το υποστηρίξει αυτό. Αλήθεια. Πολλές φορές λέμε ένα παιδί παρεκτρέπεται, αχ, δεν του έχουν βάλει όρια οι γονείς του. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα όρια για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Ναι, είναι πολύ σημαντικά, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η πιο μεγάλη ένδειξη αγάπης που μπορεί να έχει ένας γονιός προς το παιδί του είναι να θέσει σωστά όρια. Και αυτά είναι ένα δείγμα αγάπης. Είναι να ξέρει το παιδί να έχει ένα πλαίσιο αναφοράς, να μπορεί να κινείται και να ξέρει και το ίδιο ποια τα δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις του. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η οικογένεια είναι ο πρώτος πυρήνας με τον οποίο έρχεται το παιδί σε επαφή και θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια και βασικά να ξέρει και πού μπορούν να μπουν τα σωστά όρια. Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία ενώ λέμε όρια και νομίζουμε ότι το περιορίζουμε, ναι. Αντίθετα. Ναι. Δεν ισχύει αυτό έτσι. Άρα ποια είναι η έννοια του ορίου, των ορίων. Ναι, όταν λέμε ότι ορίζουμε, εννοούμε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά την οποία τη μαθαίνει το παιδί και με τη διάδραση προς τους γονείς και με το πρότυπο που έχουν οι γονείς για το παιδί και κυρίως όχι την επιβολή τιμωρίας, αλλά με την αποτελεσματική πειθαρχία που είναι πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη σχέση και είναι αλληλένδετα δεμένο με τα όρια. Δηλαδή, αν πάρουμε το αντίθετο, τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν όρια. Όταν δεν υπάρχει όρια, δεν υπάρχουν όρια, η πραγματικότητα για τα παιδιά είναι χαοτική. Το παιδί δεν ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να φερθεί, πώς πρέπει να χειριστεί την πραγματικότητά του, πώς πρέπει να διαχειριστεί το θυμό του, την οργή του, τις διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στην οικογένεια, ειδικά αν υπάρχουν και άλλα αδέλφια και αυτά. Οπότε να υπάρχει μια αναρχία μέσα στο χώρο που κινείται το παιδί και η οικογένεια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορέσει να θέσει τα όρια στο παιδί, τη σωστή συμπεριφορά και αργότερα αυτή η συμπεριφορά να μεταφερθεί και στο σχολείο, όπου εκεί το ρόλο τον έχει πια ο δάσκαλος. Και έτσι και το παιδί δεν θα νιώθει την απορία γιατί με κατηγορούν συνέχεια. Έτσι, έτσι. Και γι' αυτό μου δίνεται το έναυσμα να πω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ, τεράστια διαφορά παρόλο που συγχαίεται πολλές φορές, μεταξύ πειθαρχίας και τιμωρίας. Η τιμωρία έχει να κάνει με την επιβολή ποινών, χωρίς να υπάρχει μία ερμηνεία στο παιδί, μία διευκρίνηση για το ποιος ο λόγος για τον οποίο τιμωρείται. Είναι σαν να κάνει παράβαση άκαμπτων κανόνων, αλλά το ίδιο δεν γνωρίζει γιατί τον βάλαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ όταν του θέτει τα όρια και ξέρει ποια συμπεριφορά οφείλει να έχει και να περιμένει και από τους άλλους, είναι πολύ καλύτερα γιατί πραγματικά ξέρει τι να κάνει στη ζωή του και νιώθει ασφαλές. Και η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στις μέρες μας, όπου έτσι, όλα τα πράγματα είναι ρευστά. Σωστά, σιγά σιγά μαθαίνει τι περιμένει οι άλλοι από αυτόν, τι πρέπει να περιμένει ο ίδιος από τους άλλους. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή τα όρια δεν είναι πραγματικά κάτι καταπιεστικό. Όχι, όχι, όσο το νομίζουμε και όπως σας είπα και πριν, είναι μεγάλη ένδειξη αγάπης του γονέα προς το παιδί. Θα πρέπει και ο γονιός να είναι σταθερός στα όρια. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Να μην είναι τη μια λέμε αυτό, την άλλη το παίρνουμε πίσω. Ναι, και καμιά φορά οι γονείς είναι και λίγο ενοχικοί, επειδή ακριβώς οι σημερινοί γονείς δουλεύουν και οι δύο και μπορεί να λείπουν και οι δύο από τη ζωή του παιδιού λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Καμιά φορά νομίζουν ότι αν κάνουν το χατήρι του παιδιού, θα είναι καλύτεροι γονείς και δεν θα έχουν τύψεις ότι το παραμελούν. Ενώ στην ουσία πρέπει και εκεί να διατηρήσουν τα όρια για τους λόγους που προαναφέραμε. Μάλιστα. Αν ξεπεράσει το παιδί κάποια ώρα, δηλαδή έχει συμφωνηθεί ότι είναι σωστό να κάνεις αυτό για να έχεις εκεί, τόσο, έχουν μπει τα όρια. Αλλά το παιδί περνάει όλη αυτή τη συμφωνία που με καλή διάθεση έχει κάνει τους γονείς. Βεβαίως. Και οι γονείς πρέπει. Τι ακριβώς να κάνουν για να το τιμωρήσουν τόσο εισαγωγικό. Να το τιμωρήσουν με την έννοια, να το επιβάλλουν την πειθαρχία, να το εξηγήσουν. Είναι τα παιδιά, όσο και να νομίζουμε εμείς ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, στην ουσία είναι πολύ καλοί ακροατές. Και αν ενσκύψουμε πάνω στο θέμα με πολύ αγάπη και σύνεση και τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο θα έχεις μια στέρηση, δεν θα το πούμε τιμωρία, θα το πούμε στέρηση προνομίων. Και νομίζω μετά μαθαίνει ότι τη συνέπειες των πράξεών του. Γιατί όλη αυτή η ανομέτρηση που κυκλοφορεί και η εγκληματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Και αυτό ξεκινάει από την παιδική ηλικία και την εφηβεία αργότερα. Από αυτή την οριοθέτηση, τι θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά μέχρι στιγμής ότι το παιδί μαθαίνει.
μαθαίνει τον κόσμο του. Είναι πολύ σημαντικό. Μαθαίνει να σέβεται. Μαθαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί κανόνες που πρέπει να τηρεί και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Αργότερα είναι πολύ σημαντικό στην ένταξή του στη σχολική ζωή και με τη σχέση του με τους συνομιλίκους του, πώς να σφέρεται σαν μαθητής και σαν συμμαθητής. Μάλιστα. Από τη δική σας την εμπειρία, ποια θα λέγατε ότι είναι η στάση των παιδιών απέναντι σε αυτή την οριοθέτηση? Τη δέχονται ευχάριστα, στην αρχή είναι επιφυλακτικά, αλλά μετά καταλαβαίνουν ότι μπορούν να κινηθούν σωστά? Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πολύ, αυτή μου άρεσε η ερώτηση πάρα πολύ που μου κάνετε, γιατί το παιδί καταρχήν από μικρό, το ξέρετε πολύ καλά όσοι είμαστε και στο χώρο, μαθαίνει στα πρώτα χρόνια τη ζωή του να λέει όχι. Εκεί τι κάνει? Εκεί προσπαθεί να οριοθετήσει και να φανεί ο ίδιο ότι ελέγχει τα πράγματα, το ίδιο το παιδί. Και να τα αυξήσει. Και όχι μόνο να τα αυξήσει, να τεστάρει το γονιό. Είναι μία περίοδος στην οποία το παιδί προσπαθεί να δει πού βρίσκεται αυτός ως νέα οντότητα και πώς μπορεί να προκαλέσει και να διεκδικήσει. Και αργότερα το εγώ πρέπει να γίνει εμείς. Έτσι, και να αφήσουμε κατά μέρος το όχι και να δούμε τελικά πώς μπορούμε να ενταχθούμε ομαλά στην κοινωνία και στα πρώτα κοινωνικά σύνολα. Μάλιστα. Τελικά, πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική πειθαρχία ενός παιδιού, πάντα με την καλή έννοια? Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και ως γονείς θεωρούμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν το παιδί μας έχει πειθαρχία και εμείς ξέρουμε τι να περιμένουμε από το παιδί και το παιδί από εμάς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως σας είπα, αλλιώς είναι χαοτικό. Το παιδί δεν έχει συνείδηση των κανόνων που επιβάλλει η κοινωνία. Και αργότερα στο σχολείο μπορεί και να είναι χαοτική και η δική του πραγματικότητα μέσα στην τάξη. Γι' αυτό βλέπουμε παιδιά που τα θεωρούμε κακομαθημένα, αλλά στην ουσία είναι δυστυχισμένα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι θέμα του γονιού με το παιδί. Αυτοί οι δύο μπορούν να τα βρίσκουν. Το θέμα είναι ότι το προετοιμάζει. Έτσι. Για να έρθει σε επικοινωνία σωστή και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Και εκεί θα πρέπει να είναι σωστό. Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει να μάθει από νωρίς. Βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να αγχώνονται μέσα σε ένα περιβάλλον, να αρχίσουν να κάνουν αυτά τα ξεσπάσματα και αυτά. Και δεν μιλάμε για παιδιά που είναι πολύ μικρά, 2 και 3 ετών, που είναι κάτι αναμενόμενο λόγω ηλικίας. Μιλάμε και για μεγαλύτερα παιδιά. Που αγχώνονται και αυτά, που μιλάνε άσχημα ή που έχουν μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι αποδεκτή. Αντιδράσεις ακριβώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν βρίσκονται σε μια ανισορροπία και χρειάζονται καθοδήγηση. Και γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι είναι μεγάλο δείγμα αγάπης η θέσπιση των ορίων στα παιδιά. Ναι. Αν μιλάγαμε στους γονείς, πώς θα τους λέγαμε ότι είναι, ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά του γονιού ώστε να πούμε ότι είναι αποτελεσματική η πειθαρχία που θέλει να επιβάλλει? Ναι. Καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μας το μύθο του τέλειου γονέα. Εγώ θα το παραλλάξω λίγο, θα πω ότι είναι ο μύθος του αποτελεσματικού γονέα. Δηλαδή, ο γονέας πρέπει να είναι σταθερός, να είναι σωστός στη στάση του. Δηλαδή, και οποιαδήποτε στέρηση προνομίων γίνεται, να γίνεται απευθείας μετά την παραβατική συμπεριφορά. Έτσι, πρέπει να υπάρχει δράση-αντίδραση, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, να συνδέεται αυτό και να είναι άμεσο. Γιατί αν του πεις ότι σε ένα μήνα δεν θα πας διακοπές που ήθελες, αυτό υποτίθεται ότι... Αδυνατή τις αιτίες και το αποτελέσματος, ναι, σωστά. Ναι, οπότε πρέπει να είναι πολύ σταθεροί. Καμιά φορά και ήδη οι γονείς, ως παιδιά και εκείνοι, βίωσαν πολύ αυστηρότητα από τους δικούς τους γονείς, οπότε τώρα ίσως θεωρούν ότι πρέπει να είναι ελαστικοί στα παιδιά, γιατί έχουν άσχημα βιώματα από τη δική τους την οικογένεια. Αλλά τελικά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ευέλικτοι και να δούμε ότι για το καλό του παιδιού η αποτελεσματική πειθαρχία είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να έχει ένας γονέας, ένας αποτελεσματικός γονέας για το παιδί. Ας δώσουμε άλλη μία πρακτική συμβουλή προς τους γονείς, πώς θα διακρίνουν την τιμωρία από την πειθαρχία. Ναι, η πειθαρχία είναι, όπως σας είπα, δείγμα αγάπης. Δηλαδή γίνεται με συνεννόηση, με συζήτηση, με όμορφο τρόπο, ενώ η τιμωρία έχει να κάνει με επιβολή ποινής. Καμιά φορά μπορεί να είναι και ταπεινωτική, ειδικά όταν γίνεται, όταν υπάρχει κι άλλος κόσμος μπροστά. Και νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουμε το παιδί να σέβεται, να είναι αξιοπρεπές και να είναι σωστό απέναντι στην κοινωνία, χωρίς να υποτιμάμε τη δική του αξιοπρέπεια και τη δική του υπόσταση. Σωστό.
Κλείνοντας, θέλω να πιαστώ από αυτό που είπατε, ότι οι γονείς δεν είναι ο μύθος του τέλειου γονέα. Οι γονείς δεν είναι απαραίτητο να είναι τέλειοι, γιατί ούτε το έχουν ξανακάνει, ούτε είναι η εμπειρία, ούτε υπάρχει σχολή, ούτε είναι και αυτοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρείται αποτελεσματικός, λοιπόν, ο γονέας, έτσι, για να τους δώσουμε ένα καλό μήνυμα. Ναι, και όπως σας είπα, δεν υπάρχει ιδανικός γονέας. Είναι ο γονέας εκείνον τον οποίο τα παιδιά μπορούν να εμπιστευτούν, τον οποίο μπορούν να έχουν σαν πρότυπο, και στην ουσία είναι ο γονέας εκείνος που θα τα μάθει σιγά σιγά να είναι αυτόνομα και να μην τον χρειάζονται. Μάλιστα. Κύριε Μαργοπούλη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χουισχού στην Ελλάδα, η εγκυκλοπαίδεια βιογραφιών διαπρεπών Ελλήνων. Εκδότης Δημήτρης Γκόρης. Το συλλεκτικό αυτό έργο καταγράφει κάθε χρόνο σημαντικές βιογραφίες από ελληνικές προσωπικότητες που προέρχονται από τους τομείς του δημόσιου βίου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των καλλιτεχνών, των επιστημόνων, επιχειρηματιών και άλλων. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζει τη συνεισφορά και τη σημασία των δημοσιευμένων προσωπικότητων στην ελληνική κοινωνία, διασώζει τις διακρίσεις, τα επιτεύγματά τους για το μέλλον και θέτει τον ανθρώπινο παράγοντα σαν ορόσημο στη σημερινή ανώνυμη κοινωνία. Το Who is Who είναι η εγκυκλοπαίδεια των ανθρώπινων επιτευγμάτων, όπως έχει χαρακτηριστεί. Το συλλεκτικό αυτό έργο είναι απάβγασμα τέχνης και εμπειριών που επί σειρά ετών μας χάρισαν τις βιογραφίες τους οι σημαντικότεροι Έλληνες, με απήχηση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μας έκαναν την τιμή να μας δώσουν σπάνιες πληροφορίες και ντοκουμέντα πολύ χρήσιμα στην εποχή μας για να δράσουμε σε κάθε τομέα. Εκεί εξάλλου στηρίζεται η ιδέα του Who is Who στην πληροφορία και στην καινοτομία που είναι η μοναδικότητά της. Τι σημαίνει να είναι κάποιος διαπρεπής? Είναι ο διακεκριμένος, ο εξαιρετικός, ο διαλεχτός, ο εξαίρετος, ο εξέχων, ο επιφανής, που έχει διακριθεί σε κάποιον επαγγελματικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό τομέα, που ξεχωρίζει για την προσφορά του και έχει αποσπάσει διακρίσεις για αυτήν. Αυτός που ξεχωρίζει θετικά ανάμεσα στους ομοίους του, που είναι διακεκριμένος και τον αναγνωρίζουν πολλοί. Αυτός που προσφέρει στον τομέα και στο σύνολο, αυτός που καινοτομεί και πετυχαίνει σπουδαία πράγματα στον τομέα του, αυτός που αποκτά φήμη. Κυρίως όμως αυτός που διαθέτει ήθος και σεβασμό, κάτι που λείπει εμφανώς από τις ημέρες μας. Εδώ έρχεται και κουμπώνει η φράση, την οποία και έχουμε υιοθετήσει και αποτελεί πλέον το σήμα κατά τεθέν μας: «Βίον ερίστε τον άριστον», πυθαγόρια ρίση, που σημαίνει: «Ας μην πάω χαμένος άδοξα και χωρίς καμία προσπάθεια. Κάτι μεγάλο θα κάνω πρώτα που θα το μάθουν και οι επόμενες γενναίες. Μη μάν ασπουδίγε και ακλειώς απολύμην, αλμέγα ρέξαστη και εσωμένηση πιθέστε, όμηρος Ηλιάδα». Σε αυτή τη φράση κρύβεται το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής εποποίειας. Για τους αρχαίους Έλληνες, τόσο ο θάνατος όσο και η γέννηση αποτελούν τμήμα της αέναης λειτουργίας του κόσμου. Γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν τον απόφευκτο του τέλους της ανθρώπινης ύπαρξης, προσπαθούσαν να μεγαλουργήσουν κατά τη διάρκεια του βίου τους, έχοντας ως βάση πάντοτε τον ενάρετο τρόπο ζωής και κάνοντας υπέροχα πράγματα, ξεπερνώντας πολλές φορές τις δυνάμεις τους, αυτό που ονομάζουμε ιστεροφημία. Η ιστεροφημία είναι αυτό που ονομάζουν οι φιλόσοφοι ενδοκοσμική αθανασία. Εδώ κάπου κρύβεται και η έννοια του ήρωα κατά την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι λοιπόν Έλληνες γνώριζαν να ξεχωρίζουν την κοινή ζωή από τον ενάρετο βίο. Ο σκοπός αυτών των εκδόσεων είναι να αποτυπώσουμε στοιχεία που συνθέτουν το παρελθόν του τόπου μας μαζί με την καταγραφή σημαντικών ανθρώπων του σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, διασώζουμε και αναδεικνύουμε τόσο την παλιά όσο και τη σύγχρονη ταυτότητα του κοινωνικού ιστού της χώρας. Οι βιογραφίες αφορούν προσωπικότητες της χώρας μας που με υπέρμετρο ζήλο, αυταπάρνηση πολλές φορές και πολλή δουλειά ξεχωρίζουν ο καθένας τους στον τομέα του και σημειώνουν εκπληκτικά επιτεύγματα, ξεχωρίζοντας έτσι και από το σύνολο. Τονίζουμε εδώ ιδιαίτερα τη συλλεκτικότητα του τόμου ως έργο τέχνης με όλες τις αντίστοιχες ιδιότητες που πληρούν αυτά τα έργα και πώς ορίζεται ένα έργο ως τέτοιο και πώς ερμηνεύεται από διάφορους φιλοσόφους και άλλους ερευνητές στο πέρας των αιώνων έως σήμερα, καθώς και πώς η αισθητική και η έννοια του κάλους επηρεάζει τις επιλογές μας.
Το Who is Who στην Ελλάδα, το οποίο είναι και το αυθεντικό Who is Who στη χώρα μας, στα ευάριθμα χρόνια που εκδίδεται και κυκλοφορεί, έχει κατορθώσει να γίνει πραγματικό έργο αναφοράς. Όλοι μας αξίζει να το φιλομετρούμε τακτικά, κοντοστέκοντας πότε στη μία και πότε στην άλλη σελίδα του. Η συλλεκτική αυτή έκδοση είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο για κάθε επαγγελματία, παρέχοντας ωφέλη μέσω της δημιουργίας δικτύου και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων, διότι αναγνωρίζονται ιδιαίτερες ανθρώπινες επιδόσεις. Δημιουργούνται πρότυπα για τους νέους. Είναι επαλήθευση για τη δημοσίευση της βιογραφίας των μελών. Δίνεται η ευκαιρία επαφής με ομοειδεάτες. Αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο για ιστορικές μελέτες και αναλύσεις που αφορούν στην εκτίμηση των ανθρώπινων επιδόσεων. Τέλος, ενδείκνυται ως ευχαριστήριο δώρο για τα άτομα που στιγμάτισαν ιδιαίτερα τη ζωή του καθενός και τους ανθρώπους που ευγνωμονούν, όπως και επιχειρηματικό δώρο για τους καλούς συνεργάτες. Όλες οι βιογραφίες που δημοσιεύονται στο Who is Who στην Ελλάδα είναι αμερόληπτες και ξυφαίνονται αφού γίνει πρώτη συνάντηση, η προσωπική συνάντηση με τα σημαίνοντα πρόσωπα και μας δώσουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε από πρώτο χέρι. Πρέπει εδώ να σταθούμε και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι είμαστε μοναδικές εκδόσεις στον τομέα μας που πραγματοποιούμε προσωπικές συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρόκειται να βιογραφήσουμε. Η καταχώρηση στο Who is Who γίνεται με βάση μιας διεθνούς δεοντολογίας και αξιοκρατίας που διαπεί όλα τα διεθνή έγκριτα Who is Who και είναι δωρεάν. Οι προσωπικότητες από τις οποίες παίρνουμε συνέντευξη μας επισημαίνονται μέσω προσωπικών συστάσεων αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας www.whoishogreece.com ή εντοπίζονται βάσει έρευνα της επιστημονικής μας ομάδας. Οι υποψήφοι θα πρέπει να επιλεγούν από τουλάχιστον άλλα δύο μέλη που κρίνουν ότι αυτός ή αυτή έχει δείξει ταλέντο ή έχει κάνει εξαιρετικές δημιουργίες στον τομέα του. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η αρχή μιας μακράς διαδρομής. Οι υποψηφιότητες σε συνέχεια εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο πρώτος πορφυρός τόμος είναι γεγονός και αναμένεται να εκδοθεί τέλος του 18 σε δύο ποιότητες. Την Πολυτελή Χρυσόδετη, η οποία είναι και ένα αριστούργημα και θα έπρεπε να κοσμεί τις περισσότερες βιβλιοθήκες, και την Καθόλου Καταφρόνητη, τη Λινόδετη. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και στα υλικά που χρησιμοποιούμε, όπως το χαρτί βίβλου και τα εξαιρετικά εξώφυλλα που είναι από ποιοτικό δέρμα και ποιοτικό λινόδετο ύφασμα.